Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, συνέχεια της σημερινής εκπομπής παρεμβάσεις. Είδαμε και το ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Μιχάλη του Χρυσοχοΐδη, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εντατικοποίηση των μέτρων, αυστηρά μέτρα, αυστηρή τήρηση των μέτρων, ενίσχυση του νοσοκομείου και ενίσχυση των δομών γενικότερα αυτή την περίοδο και κυρίως από πλευράς αστυνομίας περισσότερη έλεγχη. Αυτό βγήκε από τα λεγόμενα του κυρίου Χρυσοχοΐδη και από την σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε, από όσο αναφέρει και στο ρεπορτάζ η Έλλη Οικονόμου, θα υπάρξει ανακοίνωση αύριο και για το θέμα των φυλακών από τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Πάμε τώρα να χαιρετήσουμε και τον αναπληρωτή δημάρχου Δράμας, τον κύριο Μιχάλη Τάσου. Είναι αντιδήμαρχος προγραμματισμού και κοινοτήτων. Καλά τα λέω, κύριε Τάσου. Τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Φυλακτέ, και διοικητικών υπηρεσιών. Και διοικητικών υπηρεσιών. Εξίσου, έχετε, το δηλαδή, έχουμε συζητήσει ότι είναι πλούσια γκάμα αρμοδιοτήτων. Να ξεκινήσουμε από το κλασικό κάλιο αργά παρά ποτέ, κύριε Τάσου. Ήρθε υπουργός στη Δράμα. Κύριε Φυλακτέ, θα μου δώσετε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο. Πέρνα την πολιτική και να δράξω την ευκαιρία από τη σημερινή ημέρα. Η σημερινή ημέρα, η 25η Νοεμβρίου, έχει καθιερωθεί ως μια παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας που υφίστανται οι γυναίκες. Με τελευταία στοιχεία, μία στις τρεις γυναίκες έχουν πέσει θύμα είτε σωματικής, είτε ψυχολογικής, είτε σεξουαλικής βίας από κάποιο κοντινό τους πρόσωπο. Μία στις πέντε γυναίκες έχουν πέσει θύματα βιασμού. Και περίπου, και αυτό είναι το σοκαριστικό, το 40 με 50% των γυναικών της Ευρώπης αναφέρει ότι έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια του εργασιακού της βίου. Ενώ 500.000 με 2 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, είναι θύματα παράνομης μετακίνησης του παράνομου και παράνομου τράφικινγκ. Σε αυτό λοιπόν το κοινωνικό φαινόμενο δεν θα πρέπει να κοφεύουμε, δεν θα πρέπει να σωπαίνουμε και κυρίως οι άνθρωποι, οι γυναίκες που το έχουν υποστεί θα πρέπει να έχουν τη δύναμη, θα πρέπει να έχουν το σθένος να απευθύνονται εκεί που πρέπει. Έχει καθιερωθεί μια γραμμή από τη Γενική Προστασία, από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στο 15900. Λειτουργεί στη Δράμα εδώ και χρόνια μια σημαντική προσπάθεια με μεγάλη επιτυχία της Ένωσης Κυριών που λειτουργεί τη γραμμή 58888, ώστε οι γυναίκες οι οποίες πέφτουν θύματα τέτοιας κακοποίησης να την χάνουν ψυχολογικής και νομικής υποστήριξης. Κανείς δεν είναι μόνος του και με αφορμή τη σημερινή μου εμφάνιση στην εκπομπή σας και σχετικά με αυτή τη μέρα, να δείξω σε εσάς και στους τηλεθεατές σας ένα σήμα που έχει καθιερώσει το Canadian Women's Foundation, για να, ένα σήμα που μπορούν να κάνουν οι γυναίκες όταν φοβούνται ότι μπορεί κάποιος να τους δει ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Είναι να σηκώνουν την παλάμη, να κλείνουν το δάχτυλο μέσα και μετά να κλείνουν την μπουνιά τους. Θα πρέπει να μην κοφεύουμε και θα πρέπει και η κοινωνία ίδια να μην κοφεύει. Μάλιστα. Νομίζω πως έπρεπε να γίνει αυτή η παρέμβαση στην και πολύ σωστά κάνατε. 25η Νοεμβρίου. 25η Νοεμβρίου. Μέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Ένα φαινόμενο που διαβάζουμε κιόλας και λόγω και του κορονοϊού και της κρίσης ευρύτερα βρίσκεται σε έξαψη, κύριε Τάσου. Και καλό θα είναι να συζητάμε και για αυτά τα θέματα. Είναι ζητήματα τα οποία η καραντίνα, το lockdown, η μεγάλη ψυχολογική πίεση, ο εγκλεισμός μέσα σε ένα σπίτι καθιστά αδικαιολόγητο, αλλά δυστυχώς καθιστά φαινόμενο σε έξαρση, όπως πολύ σωστά είπατε, την ενδοοικογενειακή βία. Δεν θα πρέπει η κοινωνία να γυρνάει την πλάτη. Φράσεις όπως «ήταν πολύ καλό παιδί, απορώ πως έγινε», «φαινόντουσαν πολύ αγαπημένοι έξω, δεν μπορούμε να καταλάβουμε», είναι φράσεις οι οποίες θα πρέπει να φύγουν από την καθημερινότητά μας. Το 2020 καμία γυναίκα, κανένας άνθρωπος δεν θα πρέπει να πέφτει θύμα βίας από κανέναν. Μάλιστα. Ένα σημαντικό αυτό και ένα φυσικά
επίσκεψη Χρυσοκοΐδη. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για το πώς κινείται αυτή την περίοδο. Βλέπουμε να είναι ενθαρρυντικά πάντως τα στοιχεία, κύριε Τάσου, των τελευταίων μετρήσεων. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος και αρχίζει και τηρεί αυστηρά τα μέτρα και αρχίζουν και φαίνονται δειλά-δειλά τα αποτελέσματα. Αποδεικνύεται, κύριε Φυλακτέ, πως αυτό που ζούσαμε και αυτό το οποίο εφαρμόζουμε είναι απλά μαθηματικά και απλή εφαρμοσμένες οι υποδείξεις των ειδικών. Με την τέταρτη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, της καραντίνας, του lockdown, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε την μείωση των καθημερινών κρουσμάτων. Το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα το σύστημα υγείας, το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα τα νοσοκομεία μας, το έχει ανάγκη η ίδια η κοινωνία. Δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί για μεγαλύτερο διάστημα η πίεση η οποία ασκούνταν στο σύστημα υγείας. Κάθε άνθρωπος που νοσούσε, μάλλον μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που νοσούσε, θα έπρεπε να οδηγηθεί σε νοσηλεία σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η διάρκεια της νοσηλείας είναι 14 ημέρες και μεγάλο μέρος των νοσηλευμένων οδηγούνταν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ήταν μαθηματικά βέβαιο πως σε κάποια φάση το σύστημα υγείας θα κράσαρε, θα φράκαρε. Δεν μπορείς να τροφοδοτεί συνέχεια με ασθενείς χωρίς να υπάρχει η αποσυμπίεση. Η σκληρή εφαρμογή των μέτρων, που πολύ σωστά είπατε, κάλλιο αργά παρά ποτέ, και σε αυτό έχουμε την ευθύνη όλοι μας, οριζόντια, έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα σε μια περίοδο που πραγματικά το είχε ανάγκη το νοσηλευτικό, το σύστημα υγείας. Μάλιστα, πρέπει να πούμε φυσικά ότι περιμένουμε να δούμε και θα το έλεγα έτσι, τα ωφέλη και τα έμπρακτα αποτελέσματα της επίσκεψης Χρυσοκοΐδη, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι η περίοδος των λόγων σε μεγάλο βαθμό από αυτούς οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τα αποτελέσματα αυτή την περίοδο και που έχουν αναλάβει το βαρύ φορτίο της διαχείρισης αυτή του προβλήματος, κύριε Τάσου. Είναι, γιατί εκεί θα κρυθούν όλοι. Σωστά. Είναι ώρα για έργα. Είναι ώρα για πράξεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν καθημερινά έναν τιτάνιο αγώνα και μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα νοσοκομεία, είναι νοσηλευτές, είναι οι γιατροί, είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι, είναι οι τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ που τις τελευταίες μέρες τους βλέπουμε συνεχώς στη δράμα με τις στολές αποφυγής, οι οποίοι με πενιχρά μέσα πολλές φορές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό. Είναι οι άνθρωποι των σωμάτων ασφαλείας, της αστυνομίας και της τροχέας που είναι συνεχώς στο δρόμο για να διαφυλάξουν την τήρηση των μέτρων. Και αυτούς τους ανθρώπους δυστυχώς δεν καταφέραμε πολλές φορές να τους εξασφαλίσουμε και να τους εξοπλίσουμε με όλα τα απαραίτητα. Γίνονται συνεχείς προσπάθειες. Υπάρχει μια τιτάνια συστράτευση και από το κράτος και από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόσφατα ο Δήμος της Δράμας με πρωτοβουλία του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής και με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε να ενισχύσει το νοσοκομείο με την αγορά αντιδραστηρίων για συγκεκριμένο τύπο εξετάσεων προς αποφυγή της, ή μάλλον για την ιχνηλάτηση και για την περαιτέρω αποφυγή εξάπλωσης του ιού. Όλη η κοινωνία, όλο το σύστημα δουλεύουμε πάνω στο πώς θα ανασχετιστεί αυτή η πανδημία μέχρι να βγει το εμβόλιο, να κυκλοφορήσει και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να επιστρέψουμε στην ομαλότητα που είχαμε πριν από την εμφάνιση του κορονοϊού. Για πέστε μου τώρα, κύριε Τάσου, γιατί είναι γνωστό ότι είστε και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας με κομματική έντονη δραστηριότητα, πρόεδρος ΟΝΕΔ, Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΕΔ, περιφερειάρχης της ΟΝΕΔ, Μητρώος Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα λέω συνοπτικά. Δηλαδή, δεν είχε αντιδραστήρια στο νοσοκομείο. Κύριε Φυλακτέ, μιλάμε για μια πρωτοφανή κρίση. Εντάξει, δεν την περιμέναμε. Τα γράφανε. Τον Απρίλιο γράφανε ότι θα έχει κρίση. Μιλάμε για έναν πρωτοφανή αριθμό ανθρώπων που νόσησαν. Όσο καλή προετοιμασία και να κάνεις και όσον θέλουμε να ρίξουμε τις ευθύνες, η οποία το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Σαφέστατα και υπάρχουν ευθύνες. Όμως την ώρα της μάχης, την ώρα του πολέμου, δεν κοιτάς αυτό. Κοιτάς το πώς θα αντιμετωπίσεις τη δύσκολη κατάσταση που έχεις. Δεν νομίζω ότι είναι η Ελλάδα. Φυσικά η επίρρηψη ευθυνών, έχω την αίσθηση, θα προκύψει μετά το τέλος του πολέμου. Κύριε Φυλακτέ, καλό είναι να γίνει αυτό. Έχω την αίσθηση, κύριε Τάσο. Είναι καλό να υπάρχουν ευθύνες και εδώ είμαστε, να υπάρχουν ευθύνες, γιατί αναγνωρίζοντας τα λάθη μας, τα αποφεύγουμε στο μέλλον.
Αυτό το οποίο όμως έχουμε να κάνουμε στη συγκεκριμένη πανδημία δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετώπισε η Δράμα ή το αντιμετώπισε η Ελλάδα ή το αντιμετώπισε ολόκληρος ο κόσμος, το αντιμετώπισε ολόκληρη η Ευρώπη. Εδώ είδαμε χώρες ακόμα μεγαλύτερες από την Ελλάδα με πολύ πιο προηγμένο και πλούσιο σε εισαγωγικά σύστημα δημόσιας υγείας, όπως η Ιταλία, όπως η Ισπανία, όπως η Γαλλία, να παρουσιάζουν και να αντιμετωπίζουν τα ίδια ακριβώς προβλήματα που αντιμετώπισε και το ελληνικό σύστημα υγείας. Αυτό το λέω ως μια απόδειξη το ότι ήμασταν αντιμέτωποι με έναν ιό, με την εξάπλωση ενός ιού, που πολλές φορές είναι αυτό που εμείς στα νομικά λέμε οι απρόβλεπτες συνθήκες, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου ναι μεν γνωρίζεις ότι θα σου έρθει μια πανδημία και προετοιμάζεσαι σε αυτό, και νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο ότι υπήρχε μέχρι σε ένα σημείο ένας καλός χειρισμός, αλλά όσες προβλέψεις και να κάνεις, το μέγεθος της πανδημίας αυτής όταν φτάσαμε σε ένα σημείο να έχει νοσήσει περίπου το 25% σε ορισμένες κοινωνίες μιας ολόκληρης περιοχής, είναι λογικό ότι δεν θα μπορέσεις να έχεις τέτοιο αριθμό αντιδραστηρίων ώστε να εχνηλατήσεις αντίστοιχα αριθμό με τον αριθμό που νόσεις. Και το ένα ζητούμενο, θα έλεγα κύριε Τάσου, και εκεί απόλυτα δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε. Το δεύτερο φυσικά είναι ότι είναι ένα γενικότερο ερώτημα που μπαίνει από ένα κομμάτι της κοινωνίας. Δηλαδή η αυτοδιοίκηση, οι φορείς, οι κάποιοι εθελοντές, μερικά πανεπιστήμια θα ενισχύουν το σύστημα υγείας, το κράτος τι κάνει? Κύριε Φυλακτέ, δεν πρέπει να δώσει χρήματα από τον προϋπολογισμό του? Σαφώς και δίνει. Και ο Δήμος, το κράτος, ενίσχυσε, για παράδειγμα, το Δήμο Δράμας με περίπου 580.000 ευρώ και μέρος αυτών των χρημάτων οδηγήθηκαν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στη Δημόσια Υγεία με την ενίσχυση του νοσοκομείου. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια η οποία χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι συλλογική. Γιατί η κρίση υγειονομική στην οποία ήρθε αντιμέτωπη ολόκληρος ο πλανήτης ήταν πρωτοφανής στα χρονικά, τουλάχιστον όσο βιώνουμε σε μια σύγχρονη κοινωνία. Ιστορικά οι καταγεγραμμένες πανδημίες, είτε αυτή ήταν παλαιότερα η Ισπανική γρίπη, είτε ήταν αντίστοιχα σκληρές πανδημίες, έφεραν τις κοινωνίες και τις διαρθρώσεις των κοινωνιών ενώπιον των ίδιων προβλημάτων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να κάνουμε κριτική, θα πρέπει να βρούμε και να εντοπίσουμε τα λάθη τα οποία έγιναν για να μην τα επαναλάβουμε στο μέλλον σε παρόμοιες καταστάσεις, αν και ελπίζω να μην ζήσουμε παρόμοιες καταστάσεις. Όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι βιώσαμε μια κατάσταση όπου ήταν αδύνατον να προβλεφθεί το μέγεθος. Υπήρχαν μέρες, κύριε Φυλακτέ, ειδικά στη Δράμα, όπου όποιον και να ρωτούσες, είχε κάποιον από το συγγενικό του περιβάλλον ή από το στενό φιλικό του περιβάλλον που έχει νοσήσει με κορονοϊό. Αυτός ο οποίος είχε νοσήσει είχε μεταδώσει τον ιό πολλαπλάσια σε 5 με 10 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι ήταν τέτοια μεγάλη η διασπορά στην κοινότητα, οπότε ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί. Να συζητήσουμε για το πώς αφήσαμε και ξέφυγε η κατάσταση, να το συζητήσουμε. Να διδαχθούμε όμως πρώτα από το τι βιώσαμε από το καλοκαίρι και μετά σε μια πράσινη γράμμα και τα λάθη αυτά τα οποία κάναμε να μην τα επαναλάβουμε όταν, γιατί μαθηματικά βέβαια είναι και αυτό, κάποια στιγμή θα χαλαρώσουν τα μέτρα. Φυσικά το μεγάλο θέμα είναι οι πολλές απώλειες ανθρώπων, δραμηνών, Ελλήνων. Έχουν χαθεί πάρα πολύ από αυτήν την κατάρα, θα τη χαρακτηρίζαμε έτσι κύριε Τάσου, του κορονοϊού. Έχουν χαθεί πολλοί άνθρωποι, έχουν χαθεί πολλοί γνωστοί, φίλοι. Και δυστυχώς σίγουρο, αυτό είναι και το δυστύχημα. Σίγουρο είναι κύριε ότι είναι και πολύ άχαρος ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εξόδιος, η νεκρόσιμη ακολουθία κλπ. Ουσιαστικά σε στενό κύκλο έχουν φύγει πάρα πολλοί και σε πείσμα ορισμένων που λέγαν, ορισμένων αυτοδίδακτων γιατρών, ότι φεύγουν σε μεγάλες ηλικίες, φύγαν και πολλοί νεαροί και νέοι άνθρωποι, κύριε Τάσου, και καλό θα είναι αυτό να μην το ξεχνάνε και οι νεόλεοι. Να αναλογιστούμε, κύριε Φυλακτέ, τη συμπεριφορά μας το καλοκαίρι. Να αναλογιστούμε το συνωστισμό. Να αναλογιστούμε, το είχατε δείξει και σε ένα ρεπορτάζ σας, να αναλογιστούν αυτοί που στην πλατεία της Δράμας,
όταν άνοιξαν τα σχολεία διαδήλωναν κατά της χρήσης μάσκας. Δεν τους βλέπω αυτούς τους ανθρώπους σήμερα. Τεράστια κινητοποίηση κιόλας. Πρέπει να πούμε για τα δεδομένα τότε της εποχής. Να θυμηθούμε και να δούμε συναδέλφους που διαδήλωναν δημοτικούς συμβούλους κατά της μάσκας και με έντονο τρόπο. Δυστυχώς όταν για έναν ιό, για μια υιογενή ασθένεια δεν έχει καταφέρει η επιστημονική κοινότητα να εντοπίσει και φάρμακο αποτελεσματικό ο οποίος να μειώνει το χρόνο νοσηλείας, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Ότι κάποιος που νοσηλευόταν για κορονοϊό έπρεπε να νοσηλευτεί τουλάχιστον για 14 ημέρες. Άρα οι αυτοί που ερχόντουσαν από πίσω, ναι μεν βλέπουμε τα κρούσματα να μειώνονται, όμως δεν σημαίνει ότι τελείωσε το πρόβλημα. Προσοχή, η μείωση των κρούσματων, καλό τους συμπολίτες μου μέσω της δικής σας τηλεοπτικής συχνότητας, να μην επιφέρει εφησυχασμό. Καθώς ακόμα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής, της Βόρειας Ελλάδας, της Δράμας και όλης της Ελλάδας στενάζουν και θα στενάζουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι υγειονομικοί μας. Έχουμε συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Παναγιωτίδη, την κυρία Κιόρτεφε, που πολλές φορές έκρουσαν το καμπανάκι του κινδύνου. Έχουμε τους ανθρώπους της διοίκησης του νοσοκομείου. Έχουμε γενικά τους ανθρώπους της υγειονομικής κοινότητας που λένε ότι δεν τελειώσαμε εδώ. Θέλει προσοχή και να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Καλά κάνει όποιος θέλει και είναι αρνητής. Να καθίσει στο σπιτάκι του, να αποφύγει το συγχρονισμό και την επαφή με ανθρώπους που δεν είμαστε αρνητές και από εκεί και πέρα ο καθένας έχει και τις ευθύνες. Να πούμε φυσικά ότι είναι ένας αγώνας δρόμου, όπως είπατε πολύ σωστά κύριε Τάσου, ότι μπορεί να έχουμε μείωση των κρουσμάτων, έχουμε όμως δραματική αύξηση των απολειών ζωής και πολύ μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων που είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Αν σκεφτούμε ότι δεν πέφτουν οι διασωληνωμένοι την ώρα που καθημερινά 50, 80, 100, 150 διασωληνωμένοι φεύγουν από τη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι αντικαθίστανται από άλλους. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Πάμε τώρα να δούμε και λίγο τα δημοτικά και τα δρόμενα στον Δήμο, κύριε Τάσου. Φυσικά δεν κινείστε μόνο στα όρια του COVID στον Δήμο της Δράμας. Γίνονται και κάποιες παρεμβάσεις, σίγουρο είναι αυτό. Είδαμε και μία ένταξη ενός σημαντικού έργου, ενός νέου παιδικού σταθμού. Θα τα δούμε όλα. Καταρχάς, λύστε μου μια απορία. Θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα από το Δήμο για τον κορονοϊό? Γιατί κάτι τέτοιο λένε η μείζων αντιπολίτευση στο Δήμο. Κύριε Φυλακτέ, και η μείζων και η ελάσσον αντιπολίτευση, εκτός από το να μαλώνουν μεταξύ τους, αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν και στην Δημοτική Αρχή είναι μια αστήρα αντιπολίτευση. Μάλλον σας ικανοποιεί αυτή η κόντρα πάντως, το να αντιπολιτεύσουν μεταξύ τους. Κοιτάξτε, είναι πρωτοφανές, ευχάριστο για εμάς να βλέπεις τη μείζων και την ελάσσον αντιπολίτευση να σκοτώνονται κάθε μέρα από τα τηλεοπτικά παράθυρα μεταξύ τους. Δικαιολογούν ίσως και την απόφαση του κόσμου να τους κατατάξει στη θέση της οποίου την κατέταξε. Από εκεί πέρα δεν θα ήθελα να σχολιάσω ούτε την... Το είπα κυρίως σαν ένα πολιτικό σχόλιο, από εκεί πέρα ο καθένας κρίνεται. Έχουμε ένα επίπεδο σε κάποια σημεία καλής συνεργασίας. Έχουμε σε ορισμένες περιπτώσεις όμως και δείγματα γραφής μια στήρας αντιπολιτευτικής τακτικής που δεν είναι στην τελική ωφέλιμη για τον τόπο. Ο Δήμος της Δράμας, καταρχήν σε ό,τι αφορά τα μέτρα που έλαβε για τον κορονοϊό, ανακοινώθηκαν και το προηγούμενο διάστημα, προσπάθησε να εξισορροπήσει λίγο τα κρούσματα σε ό,τι αφορά τα μέτρα που έλαβε στα δημοτικά καταστήματα, με τις απολυμάνσεις, με την εφαρμογή της τηλεργασίας, με την εξασφάλιση των μέσων για την εφαρμογή της τηλεργασίας. Σήμερα ανακοινώθηκε από την ιστοσελίδα του Δήμου διαγωνισμός, ο οποίος θα είναι και σύντομος με τις διατάξεις που βγήκαν για τον κορονοϊό, ώστε να προμηθευτούμε rapid test για τους υπαλλήλους του Δήμου της Δράμας. Προχωρήσαμε στην πρόσληψη συμβασιούχων δύο φορές και πηγαίνουμε για τρίτη για να εξασφαλίσουμε περισσότερες ώρες, περισσότερα χέρια στην καθαριότητα και αντικαθιστώντας ανθρώπους που νόσησαν, αλλά και για να παράγουμε περισσότερο έργο με την καθοδήγηση τόσο του Χρήστου του Κυριακίδη όσο και του Μιχάλη του Πουλπετίδη.
Αύριο απολυμάνουμε όλες τις κοινότητες μία προς μία, ξεκινώντας από το Μοναστηράκι και καταλήγοντας στον Ξηροπόταμο και στην πιο απομακρυσμένη κοινότητα. Ως εκ τούτου, το ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, πάντα μπορούν να γίνουν περισσότερα. Ο κάθε ένας σταχυολογεί τις ανάγκες του, βλέπει τις προτεραιότητές του και προσπαθεί να παράξει το καλύτερο αποτέλεσμα, και τελικός κριτής των πάντων δεν είναι ούτε η Μίζωνα ούτε η Ελλάσσον Αντιπολίτευση. Τελικός κριτής όλων μας στην πολιτική και στην παραγωγή του έργου, γιατί η παραγωγή του έργου είναι κάτι μετρήσιμο, είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Εμείς δεν προσπαθήσαμε στις δύσκολες αυτές καταστάσεις, όπου σχεδόν τα πάντα υπολειτουργούν, να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από το Δήμο. Εξυγχρονίσαμε και παρήχαμε, βάλαμε το ΚΕΠ της Δράμας στην εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση, το ΚΕΠ Live. Ετοιμάζουμε την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση με έκδοση πιστοποιητικών, η οποία τις επόμενες μέρες θα καταφέρουμε να έχουμε κάτι πιο απτό στα χέρια μας. Ως εκ τούτου, αυτά είναι μετρήσιμα πράγματα. Λέτε δηλαδή ότι είναι και μια δύσκολη συγκυρία. Γίνονται παρεμβάσεις που ουσιαστικά προσαρμόζουν τη λειτουργία του Δήμου στα νέα δεδομένα, κύριε Τάσου, και σε μια χρονική περίοδο όπου διοικητικών υπηρεσιών είστε. Πόσοι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή από τις διοικητικές υπηρεσίες ουσιαστικά είναι σε πρόγραμμα τηλεεργασίας αυτή την χρονική συγκυρία? Η υποχρέωση, κύριε Φυλακτέ, ήταν τουλάχιστον η μισή να εργάζονται, να είναι με τηλεεργασία. Φυσικά η τηλεεργασία δεν σημαίνει ότι είμαι στο σπίτι μου και κάθομαι. Είμαι στο σπίτι μου και εργάζομαι. Αλλά ξέρετε πως είναι έτσι η διάρθρωση του δημόσιου τομέα, με τη γραφειοκρατία που υπάρχει, ότι πολλές φορές και η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα ενός υπαλλήλου που δεν θα έχει το χαρτί μπροστά του είναι εντελώς διαφορετική. Γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα ΕΡΙΔΑ της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, για το οποίο σήμερα παρουσιάσαμε τον κανονισμό της ηλεκτρονικής διακίνησης, ώστε να μην χρειάζεται και ώστε να είναι ακόμα αποδοτικότερη η απομακρυσμένη εργασία, η έγκριση πράξεων, η διακίνηση των εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς τύπο μας στο χαρτί. Και αρχίσαμε και συνεχίσαμε να βλέπουμε και τον Δήμο την επόμενη ημέρα. Είδατε πολύ καλά πως η τεχνική υπηρεσία προχώρησε σε διαγραμμίσεις των δρόμων. Είδατε πάρα πολύ καλά πως η Διεύθυνση Πρασίνου προχώρησε σε φυτεύσεις, ώστε να ενισχυθεί και η ψυχολογία του κόσμου. Είδατε πολύ καλά πως η Διεύθυνση του Προγραμματισμού, την πρώτη μέρα που άνοιξε η πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, είχε την ετοιμότητα να καταθέσει από τους πρώτους δήμους που κατέθεσαν πρόταση για χρηματοδότηση για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Δεν σταματήσαμε να εργαζόμαστε, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, με ακόμα περισσότερη υποστελέχωση εξαιτίας του κορονοϊού, με δυσκολία επικοινωνίας με κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, με γενικότερες τις στρεβλώσεις που έφερε στη λειτουργία την καθημερινή ο κορονοϊός. Είμαστε εκεί πέρα και προσπαθούμε. Για παράδειγμα, φέρνουμε στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ώστε να προχωρήσουμε στο τελευταίο στάδιο για την υπαγωγή του Δήμου στο πρόγραμμα επιδότησης ανεργίας των ανθρώπων 55 με 67. Εργαζόμαστε, είμαστε εκεί καθημερινά και προσπαθούμε να παράγουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Και είναι κάποιες δράσεις, πρέπει να πούμε, κύριε Τάσου, που δεν φαίνονται σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, αυτή η προσπάθεια που γίνεται για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντική, αν σκεφτούμε ότι βελτιώνει και την ποιότητα ζωής των πολιτών και στην μετά-κορονοϊόν εποχή. Δηλαδή, πολλά από αυτά θα μείνουν, για τον απλούστατο λόγο ότι πήγε πολλά χρόνια η χώρα πίσω με τη γραφειοκρατία. Έχασε δεκαετίες, βρέθηκε ουσιαστικά σε περασμένο αιώνα με τη γραφειοκρατία που διαθέτει η Ελλάδα, και σιγά σιγά γίνονται βήματα. Και είναι σημαντικό, ναι, αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε, είναι αυτό το οποίο θέλουμε να εκμεταλλευτούμε και για τις προσκλήσεις του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, ώστε να πετύχουμε μια πόλη φιλική προς τον κόσμο, η οποία θα τον εξυπηρετεί. Είναι πράγματι το έργο πολλές φορές, ειδικά ό,τι αφορά σε ενδοϋπηρεσιακά ζητήματα, είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται άμεσα στον πολίτη. Ωραία, περάσαμε σήμερα τον κανονισμό λειτουργίας εσωτερικής, τον κανονισμό διακίνησης εσωτερικών εγγράφων. Τι ενδιαφέρει
θα μου πείτε τον κάτοικο του Σιδηρονέρου ή τον κάτοικο της Κοριστής ο κανονισμός αυτός. Δεν θα το δει μπροστά του όπως ένα μετρήσιμο έργο. Και όμως τον αφορά. Γιατί όταν θα υποβάλει ένα αίτημα ή όταν θα κάνει ή όταν θα πρέπει να διεκπεραιωθεί μια υπόθεση διοικητικά που τον αφορά, δεν θα πρέπει να τυπωθεί 5 φορές σε χαρτί και θα πρέπει να ψάχνει να περιμένει στον αρμόδιο υπάλληλο για να την υπογράψει, να τη διορθώσει και να την επιστρέψει πίσω. Θα μπαίνει μέσα από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, θα πατάει εγκρίνεται και θα προχωράει η διαδικασία και θα ανεβαίνει αυτόματα στη διάβια. Πράγματι δεν φαίνονται άμεσα. Είναι πράγματα όμως που είναι η βάση για την καλή εξυπηρέτηση και τον εξυγχρονισμό του κράτους. Απορούμε πολλές φορές γιατί δεν μπορούμε να εκδώσουμε ηλεκτρονικά πιστοποιητικά. Απορούμε πολλές φορές γιατί δεν μπορούμε πλήρως να προχωρήσουμε σε ηλεκτρονικές πληρωμές για οφειλές των Δήμων. Απορούμε πολλές φορές γιατί δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους δημότες μας πλήρως απομακρυσμένα και να τους έχουμε στο Δημαρχείο μόνο για να τους λέμε μια καλημέρα, για να μην στερούνται το χρόνο τους στον πολύτιμο. Η βάση είναι γιατί δεν έχουμε ηλεκτρονική διακίνηση στα έγγραφά μας. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε και νομίζω θα είναι μια καλή βάση για να προχωρήσουν και το επόμενο διάστημα. Έχετε και την αρμοδιότητα των κοινοτήτων, πρέπει να πούμε, κύριε Τάσου. Γι' αυτό σας είπα, κύριε Φυλαχτή, αύριο... εδώ για κάποιους μήνες. Αύριο θα προχωρήσουμε σε απολυμάνσεις σε όλες τις κοινότητες, σε συνεργασία με τον ανάδοχο των απολυμάνσεων. Θα ξεκινήσουμε από τα Μοναστηράκια και θα τα γυρίσουμε όλες τις κοινότητες. Έχουν ενημερωθεί οι πρόεδροι των κοινοτήτων, ο καθένας για συγκεκριμένη ώρα. Να νιώθουν και οι άνθρωποι των χωριών μας και ότι είμαστε δίπλα τους και ότι παρέχουμε και προστατεύουμε την ασφάλειά τους, γιατί οι συναλλαγές είναι καθημερινές και θέλουμε να προλαμβάνουμε και να έχουν και το αίσθημα της ασφάλειας. Να τονίσουμε φυσικά ότι είναι μια κομβική αντιδημαρχία. Είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας αυτός των κοινοτήτων. Έχετε κάνει κάποιες επαφές με τους προέδρους, ήρθατε σε επικοινωνία μαζί τους? Έχω βρεθεί με όλους τους προέδρους πριν ακόμα από τον Κορνιό, όταν ξεκινήσαμε τις επαφές για την ενημέρωση, για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος της κάθε κοινότητας που είναι απαραίτητο για να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα και τον προϋπολογισμό του Δήμου. Βρέθηκα με όλους, μιλήσαμε, συζητήσαμε. Τα προβλήματα των ανθρώπων που είναι στα χωριά είναι σχεδόν κοινά. Η αντιμετώπιση της καθημερινότητας, η αίσθηση ότι η κεντρική διοίκηση είναι δίπλα στα χωριά και ότι η εξυπηρέτηση είναι άμεσα, είναι ζητήματα που τους αφορούν. Αυτά στο ρόλο κυρίως το συντονιστικό, τον οποίο έχω σε έναν αντιδήμονα προς των κοινοτήτων. Έχω με τους περισσότερους των συναδέλφων εξαιρετική σχέση, ώστε να επιλύονται τα προβλήματα άμεσα και χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι θα κινηθούμε και νομίζω πως είμαστε σε όλη τη Δημοτική Αρχή. Έχει δείξει και όλοι μας στη Δημοτική Αρχή πως προσέχουμε τα χωριά μας. Ακόμα και από τις σημαντικές αποφάσεις που έχει να κάνει με την κατανομή της ΣΑΤΑ μέχρι και στην καθημερινή επαφή, δείχνουμε ότι θέλουμε να αντιμετωπίζουμε ίσα και την πόλη αλλά και τα χωριά. Πάμε τώρα να δούμε και λίγο ευρύτερα. Ένας λόγος αντιπαράθεσης είναι και η Ονειρούπολη, κύριε Τάσου. Αυτήν την χρονική περίοδο, κάθε χρόνο δηλαδή, αλλά φέτος ειδικά, λόγω και των ιδιαίτερων συνθήκων, λόγω των ιδιαιτεροτήτων οι οποίες κυριαρχούν στην πανελλαδική επικαιρότητα και στην τοπική επικαιρότητα, ένα κομμάτι λέει θα γίνουν και φέτος εκδηλώσεις. Δεν έχει γίνει σαφές φυσικά, θα το δούμε όταν θα εκτυλιχθεί στην κοινωνία το πώς θα είναι η φετινή εκδήλωση. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Κύριε Φυλαχτέ, θα σας πω βλέποντας, έχοντας στο μυαλό μου κάποια πλάνα τηλεοπτικά που έβλεπα εχθές από χριστουγεννιάτικα χωριά στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν από τη Γερμανία. Κοιτάξτε, ψάξτε το λίγο να το δείτε κι εσείς και οι τηλεθεατές μας. Μια έξυπνη ιδέα πώς οι χριστουγεννιάτικες αγορές στολίστηκαν, άνοιξαν, παίζουν τη μουσική και λειτουργούν ακόμα και καταστήματα πώλησης κάποιων ειδών, αλλά λειτουργούν ως drive-in. Δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει κάποιος, δεν δημιουργεί συγκροτησμός, περνάει με το αυτοκίνητό του και παίρνει κάτι. Δεν το λέω γιατί κάτι τέτοιο θα γίνει στη Δράμα. Το λέω ως την ανάγκη που υπάρχει να ενισχυθεί και η ψυχολογία του κόσμου. Συζητήσαμε για την Ονειρούπολη από τον περασμένο κιόλας μήνα και συζητάμε και σήμερα και κρίνουμε για το αν θα πρέπει να γίνει η Ονειρούπολη και τοποθετούμαστε με τα σημερινά δεδομένα
ή τοποθετούμασταν στα μέσα του Οκτωβρίου, ενώ θα λειτουργήσει, υποτίθεται, στα μέσα του Δεκεμβρίου. Και ποιες θα είναι οι συνθήκες που θα θέλαμε όλοι αυτή τη στιγμή να έχουμε στις αρχές του Δεκεμβρίου, στα μέσα του Δεκεμβρίου? Θα θέλαμε να έχουμε μια πόλη με πολύ λίγα κρούσματα, με μια ανοιχτή αγορά, έστω και με κανόνες αυστηρούς, την τήρηση των οποίων θα πρέπει να εγγυηθούμε όλοι μας, και με ανθρώπους που θα κυκλοφορούν έξω με τη μάσκα τους, θα πηγαίνουν να κάνουν τα ψώνια τους και θα θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Φυλακτέ, όπως και οι άνθρωποι του Εμπορικού Συλλόγου, να είναι σε μια πόλη ζωντανή, χαρούμενη, που εκτός από τα μηνύματα για μέτρα ασφαλείας τα οποία θα εκπέμπει και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Αυτή λοιπόν ήταν η πρόταση η οποία καταθέσαμε το προηγούμενο διάστημα. Φυσικά κανένας δεν είπε από εμάς να γίνει ονειρούπολη με σπιτάκια, με παιχνίδια παιδικά, με τρόπους όπου δημιουργούν συγχρονισμό. Συνωστισμό. Συνωστισμό και συγκέντρωση κόσμου. Να γίνει όμως, να υπάρχει ένας ευρύ στολισμός σε όλη την πόλη, να υπάρχουν κατατόπους συνθήκες με μουσική, με φωτισμό, με στολισμό της πόλης, που να δημιουργούν αυτό το αίσθημα της επόμενης ημέρας, και φυσικά να μην χαθεί η διασύνδεση της Ονειρούπολης με την επόμενη χρονιά. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο περνάμε. Βλέπετε, ήδη έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν τα μηνύματα που περνάει φετινή Ονειρούπολη. Και ποια είναι, τα μένουμε ασφαλείς, είναι ότι τα λέμε του χρόνου, προσφέρουμε στην δημιούργησε η αντιδήμαρχος, η κυρία Τόλιου, τη δράση για τα δώρα για την πληγήσα περιοχή της Σάμου. Αυτό θέλαμε, αυτό προτείναμε, αυτό αγκαλιάστηκε από μέρος του εμπορικού κόσμου, δυστυχώς όχι από όλες τις παρατάξεις. Εγώ κατανόησα πλήρως και κατανοώ πλήρως τις επιφυλάξεις που διατύπωσαν συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι με την ιατρική τους ιδιότητα. Θα με συγχωρέσετε μια παρένθεση, θα με συγχωρέσει ο κύριος Παπαδόπουλος την αναφορά που έκανα για τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους ιατρούς, ξέχασα να τον αναφέρω, με συγχωρεί πολύ. Μου ήρθε τώρα στο. Τον Αχιλέα τον Παπαδόπουλο, καλό. Φυσικά, εγώ Αχιλέα καταλαβαίνω, κύριε Τάσο, ότι αναφερθήκατε στους δύο γιατρούς που είναι και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν έχει σημασία μας, ναι. Και ο κύριος Παπαδόπουλος, η συνεισφορά του τουλάχιστον σε συμβουλευτικό επίπεδο είναι πολύτιμη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με συγχωρεί που ξέχασα να τον αναφέρω, τον ανέφερα τώρα. Αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι συμφωνώ. Όταν λαμβάνεις όμως μία απόφαση, δεν λαμβάνεις την απόφαση μόνο από μία οπτική σκοπιά. Είχαμε να διαχειριστούμε έναν ιατρικό σύλλογο και μία ιατρική άποψη, η οποία έχει βαρύνουσα σημασία στις συνθήκες που ζούμε, την ανάγκη ενός εμπορικού κόσμου, ενός εμπορικού συλλόγου, να νιώσει τονωμένος το διάστημα τις λίγες ημέρες που θα ανοίξει μέχρι πριν τις γιορτές. Να ανεβάσει ψυχολογία, λέτε, γιατί έπεσε η ψυχολογία στον ΑΔΥΡ. Φυσικά. Και τις ανάγκες μιας ολόκληρης κοινωνίας να αισθανθεί ότι έχουμε γιορτές και να αισθανθεί ότι είμαστε δυνατοί, ισχυρή, και ότι αυτό το οποίο ζούμε τώρα θα το ξεπεράσουμε. Πάντα τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας που προτείνατε. Αυτό το ήταν η πρόταση που κατεβάσαμε. Αυτό έχουμε σκοπό να υλοποιήσουμε. Φυσικά με τη ρήτρα ότι δεν θα έχουμε χειρότερες εξελίξεις, κύριε Φυλακτέ. Αυτό είναι, ξέρετε, μια γενικότερη ρήτρα που τίθεται στις δημόσιες συμβάσεις, ότι σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που δεν μπορεί να εκτελεστεί μια σύμβαση, φυσικά τα πάντα ακυρώνονται χωρίς να υπάρχει. Όπως λέγεται, λοιμήσεις, μη καταποντισμοί, τα έχουμε δει όλα φυσικά στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Νομίζω να μην δούμε τίποτα άλλο. Πλέον, πέστε μου και κάτι ακόμη. Έχουμε και ένα ευχάριστο γεγονός. Ένας παιδικός σταθμός, ο οποίος εγκρίθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ένας υπερσύγχρονος παιδικός σταθμός που θα δημιουργηθεί στον χώρο της ανάπλασης. Ο χώρος της ανάπλασης σιγά σιγά, θα λέγαμε, γίνεται το επίκεντρο της δράμας πάντως. Κύριε Τάσου. Ξέρουν, ο χώρος της ανάπλασης ήταν μια εξαιρετική ιδέα όσων τον σχεδίασαν και τον υλοποίησαν. Είναι ένας χώρος ο οποίος βλέπουμε ότι ήδη προσελκύει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων στην γύρω περιοχή για αθλοπαιδιές, για περίπατο. Γι' αυτό το λόγο και προχωρήσαμε στην πεζοδρόμηση της συγκεκριμένης οδού με τη σύμφωνη γνώμη και των υπόλοιπων παρατάξεων στην Επιτροπή της Ποιότητας Ζωής. Ήταν μια απόδειξη το ότι στον Δήμο της Δράμας κινούμαστε. Είναι μια πρόταση
η οποία είχε κατατεθεί τα περασμένα χρόνια και έγινε, έγινε αποδεκτή φέτος μέσω του προγράμματος του Αντώνης Πρίτσης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την πόλη. Και δεν είναι η μοναδική πρόταση που ετοιμάζουμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Προσπαθούμε να έχουμε ετοιμότητα ώστε να έχουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Και όχι μόνο στο πρόγραμμα του Αντώνη Στρίτσης, είναι το Αντώνη Στρίτσης, είναι το Πράσινο Ταμείο που βγάζει σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Ήδη ενταχθήκαμε σε ένα πρόγραμμα στις αρχές του 2020 και είναι έτοιμο και αυτό να βγει στον αέρα ώστε να υλοποιηθεί. Υποβάλαμε την πρόταση για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Εξετάζουμε το τμήμα προγραμματισμού μια πρόταση που έχει ανοιγεί από την Επιτροπή για το 2021. Είναι πολύ πρόημο να σας πω κάτι. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Κάθε ένταξη, ακόμα και το παραμικρό ευρώ που φέρνει στην πόλη, είναι κέρδος για την πόλη. Και ο στόχος τουλάχιστον ο δικός μου και της Δημοτικής Αρχής στο σύνολό της και φυσικά το Δημάρχη που μας έχει εμπιστευτεί τις θέσεις μας είναι να προχωρήσουμε σε μια πόλη και να βάλουμε τις βάσεις για μια πόλη σύγχρονη. Αυτό το οποίο συζητούσα το προηγούμενο διάστημα και έχω προτείνει είναι να μην έχουμε αποσπασματικές κινήσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό της πόλης, αλλά να υλοποιήσουμε το επόμενο διάστημα ένα σχέδιο, ένα master plan, ένα στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλουμε την έξυπνη πόλη το επόμενο διάστημα, με καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, καταγραφή της πόλης, των δυνατοτήτων της πόλης και μια τελική πρόταση για την επόμενη δεκαετία, την οποία ο Δήμος, με όποια δημοτική αρχή και να είναι, ξέρετε, αυτό είναι το λάθος πολλές φορές που κάνουμε στην Ελλάδα. Δεν θα το καταργήσει, έρχεται, πιστεύω. Δηλαδή, έρχεται ο ένας και γκρεμίζει. Το στίχημα να γίνει σύγχρονος ο Δήμος είναι πολύ μεγάλο, κύριε Τάσο. Κύριε Φυλακτέ, δεν είναι μόνο το στίχημα αυτό. Το στίχημα είναι να γίνει σύγχρονος ο Δήμος με βάση ένα σχέδιο. Υπήρχαν Δήμοι οι οποίοι πήγαν και εγκατέστησαν ηλεκτρικούς σταθμούς φόρτισης οχημάτων χωρίς να έχουν κανένα σχεδιασμό. Χωρίς να έχουν σχεδιασμό πού τα τοποθετούν, χωρίς να έχουν σχεδιασμό από πού παίρνουν την ενέργεια αυτή τη σταθμή φόρτισης για να φορτίζουν τα οχήματα και χωρίς να έχουν σχέδιο για το ποιος πληρώνει τελικά το κόστος φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Και αυτό σας το είπα επί παραδείγματι. Υπάρχουν πάρα πολλά σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία πηγαίνουν οι Δήμοι και τα παίρνουν αποσπασματικά, χωρίς να επικοινωνούν μεταξύ τους, ίσα-ίσα για να λένε ότι κάτι κάνουν. Αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο Δήμος της Δράμας και συνολικά η τοπική αυτοδιοίκηση, και ήταν η τοποθέτησή μου στο τελευταίο ΔΣ της ΠΕΔ, ήταν ότι οι Δήμοι έχουν την ανάγκη από ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα το υλοποιούν βήμα-βήμα. Και αν θέλετε και την άποψή μου, δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν για το επόμενο βήμα εάν δεν έχουν υλοποιήσει τις βάσεις που χρειάζεται. Να είστε να καλά, κύριε Δασού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και να πούμε μένουμε πάλι ασφαλείς 20... και προσέχουμε. 25 Νοεμβρίου είναι η μέρα έτσι που ξεκινήσαμε, κύριε Τάσου, για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, παγκόσμιο πρόβλημα, κοινωνιών οι οποίες είναι εντός εισαγωγικών ανεπτυγμένες, υπανάπτυκτων κοινωνιών, γενικότερα ένα πρόβλημα που είναι τεράστιο στην ανθρωπότητα αυτή τη χρονική στιγμή. Δεν σωπαίνουμε, κύριε Φυλακτέ. Δεν σωπαίνουμε. Ούτε όποιος δέχεται βία, ούτε αυτός που την αντιλαμβάνεται. Και αυτό είναι το σήμα. Κάντε το πάλι, κύριε Τάσου, και έτσι να κλείσουμε. Αυτό είναι το σήμα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Και κλείνουμε με τον Μιχάλη το Τάσου, τον οποίο τον ευχαριστούμε. Είναι αναπληρωτής, κύριε. Αναπληρωτής Δήμαρχου Δράμας και αντιδήμαρχος στον Δήμο της Δράμας για τις κοινότητες και για τις διοικητικές υπηρεσίες και το προγραμματισμό. Θα περάσουμε και πάλι σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και περνάμε αμέσως μετά στην τελευταία ενότητα της σημερινής εκπομπής.